Ο εκπαιδευτικός ομίλος ξυνεί είναι ευαισθητοποιημένος σε θέματα που άπτονται της ισότητας των δύο φύλων και της βίας κατά των γυναικών. Η αλληλεγγύη είναι πέρα και πάνω από όλα παιδεία και αυτή είναι η αρχή της φιλοσοφίας του ομίλου που ιδρύθηκε το 1957. Συνεργαζόμαστε με κρατικούς και τοπικούς φορείς προκειμένου να προωθήσουμε την αλληλεγγύη και την προσφορά. Σύνθημά μας είναι «Βοηθάμε ανθρώπους, αλλάζουμε ζωές». Στόχος μας δεν είναι μόνο η εκπαίδευση των σπουδαστών μας για να είναι επαγγελματίες αυριανοί στην αγορά, αλλά να είναι άνθρωποι με κοινωνική ευθύνη. Η σημερινή ημερίδα έχει ως στόχο να ενημερώσει, να προβληματίσει, να ευαισθητοποιήσει το κοινό για ένα θέμα όπως η βία κατά των γυναικών, που έχει τις ρίζες του στην αρχή της κοινωνίας, όπου οι άντρες ήταν πάντοτε κυρίαρχοι και οι γυναίκες ήταν σε δεύτερη μοίρα. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, στην εποχή μου λέγανε κυρίες και Δεσποινίδες. Με την αποβλάκωση του σεβασμού της ενότητας και της ιδιότητας καταργήσαμε τη διαφορετικότητα, δηλαδή αυτό που εξαίρει τον άνθρωπο, αυτό που ξεχωρίζει τη γυναίκα και τον άντρα. Θα έπρεπε να επιμείνετε σε κάτι το οποίο είναι το κεντρικό. Στη διαλυτή είπαμε ότι η βία την ξέρουμε και το θέμα είναι πώς θα την αντιμετωπίσουμε. Υπάρχει παγκοσμίως, εκτός από τις πολιτιστικές διαφορές οι οποίες είναι σε ορισμένους πολιτισμούς κανιβαλικού τύπου κατά των γυναικών, δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με αυτά τώρα. Υπάρχει ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, δυστυχώς. Αλλά υπάρχει κάτι στις δικές μας χώρες, στο λεγόμενο δυτικό κόσμο. Υπάρχει κατά των γυναικών η μισθολογική βία. Όπως είπε και ο εκπρόσωπος της Εκκλησίας εδώ, αλλά όσοι είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, όλοι είμαστε εκπρόσωποι της Εκκλησίας, θα πρέπει αυτά τα πρακτικά εδώ να τα κάνουμε όσο μπορούμε καθημερινή πράξη με παρέμβαση. Η παρέμβαση είναι και τιμωρητική. Πρέπει να βρεθούν τρόποι άμεσης τιμωρίας. Εγώ τώρα θα τελειώσω με μια βία κατά των ανδρών που γίνεται από καταβολής κόσμου και είναι η ιερότερη φιλοφρόνηση βεβαίως που μπορεί να υπάρξει για τη γυναίκα και τη γυναίκα με ο δικός μας ο πολιτισμός, όταν ακριβώς οι δημογέροντες, οι γέροντες, τα χούφταλα δηλαδή στην Τρία, βλέπουν την Ελένη να ανεβαίνει. Και να θυμάσαι, Ελένη, ότι είναι ένας αόριστος δεύτερος η Ελένη και σημαίνει Ελών, Ελούσα, Ελών. Γι' αυτό βασίνεται η Ελένη, διότι είναι αυτή η οποία με την ομορφιά της κυριεύει και καταστρέφει τους άντρες. Ου νέμεσις Τρώας και Ειρηνίδας Αχαιούς, ου νέμεσις, νόμιμον είναι, δεν είναι νέμεσις. Τι είδε αμφή γυναίκη, πολύ χρόνων άργια πάσχην. Ναι, αυτή η βία κατά των ανδρών είναι αυτή που προέρχεται από το καλύσιον, από το ειπλόκαμον και από το καλυγάλινον της ομορφιάς της γυναίκας και όλοι οι άντρες είναι έτοιμοι να ξαναπάσχουν και να ξαναπαθαίνουν τι είδε αμφή γυναίκη. Ου νέμεσις. Γεια σας. Καλησπέρα. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τα Ιεξινή για την ευγενική πρόσκληση και για τη δυνατότητα που μου δίνουν να βρίσκομαι σήμερα εδώ κοντά σας να πλησιάσουμε ένα πολύ ευαίσθητο θέμα που αφορά στην ενδοοικογενειακή βία. Από τη δική μου οπτική θα το πλησιάσουμε κυρίως νομοθετικά, αλλά για να δούμε αν οι διαστάσεις του φαινομένου σήμερα είναι αυτές που γνωρίζουμε ή μήπως εν τέλει αποκλίνουν από την τραγική πραγματικότητα και ίσως θα μπορούσαν να εκτιμηθούν μόνο θεωρητικά, αφού στην πλειονότητα των περιπτώσεων ισχύει ο νόμος της σιωπής. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το προφίλ των θυμάτων, γιατί στο συντριπτικό τους ποσοστό γυναίκες καταρρύπτει πολλές συμβατικές αντιλήψεις και παραδοχές. Υπήρχε ένας μύθος ότι οι κακοποιημένες γυναίκες είναι χαμηλού μορφωτικού
σημαντικό επίπεδο. Ο ίδιος μύθος υπήρχε και για τους άντρες οι οποίοι κακοποιούν οι γυναίκες, όμως αυτό δεν ισχύει. Και εν τέλει αποδεικνύεται από έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί ότι η βία σχετίζεται ελάχιστα με την οικονομική κατάσταση του θύματος ή του θήτη. Θα πιστεύετε ποτέ ότι οι κακοποιητικές σχέσεις είναι μακροχρόνιες? Και όμως σε ποσοστό 34% οι κακοποιημένες γυναίκες έχουν παντρευτεί το δράστη, ενώ είχαν δείγματα βίαιης συμπεριφοράς πριν από το γάμο. Επί σειρά ετών, το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας αντιμετωπιζόταν σε εθνικό επίπεδο με αποσπασματικό τρόπο, χωρίς συγκροτημένο πλαίσιο δράσης. Υπήρχε δηλαδή έλλειμμα ειδικής νομοθετικής ρύθμισης. Πολύ απλά, υπήρχαν διάσπαρτες διατάξεις σε διάφορα νομοσχέδια από διάφορα υπουργεία και όχι ένας συγκροτημένος νόμος που θα μπορούσε να αφορά στην ενδοοικογενειακή βία και έτσι να προστατεύει όλα τα θύματα αυτού του φαινομένου. Ασφαλώς το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας δεν αναχαιτίζεται απλά και μόνο με την ποινικοποίησή του. Χρειάζεται ένα σύνολο δράσεων σε όλα τα επίπεδα και εν τέλει να κινητοποιηθούμε όλοι και να βοηθήσουμε όλοι σε αυτή την προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Όπως βλέπετε, το ζήτημα της κακοποίησης των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας δεν είναι ένα γυναικείο, ούτε ένα οικογενειακό θέμα. Είναι ένα σοβαρό κοινωνικό θέμα που αγγίζει τον καθένα μας. Διότι στη βία θύμα είναι όλη η κοινωνία. Και επειδή δεν μπορούμε να παραμένουμε θεατές σε μια θέατη βία, πρέπει όλοι μαζί να δράσουμε. Το πλαίσιο πλέον υπάρχει. Οι υποδομές και οι πολιτικές υπάρχουν. Η πολιτεία είναι αρρωγός στη μεγάλη προσπάθεια. Ας αλλάξουμε λοιπόν αντίληψη, ας κοιτάξουμε δίπλα μας, ας σπάσουμε τη σιωπή και ας φτιάξουμε μια κοινωνία καλύτερη για όλους μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Στο σημείο αυτό, προσκαλέσω την κυρία Βούλα Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία πάντα με την παρουσία της στηρίζει δυναμικά δράσεις σαν και τη σημερινή. Σεβαστέ πατέρα, κυρίες και κύριοι, πόσο κορίτσια, πόσο αγόρια εδώ μέσα. Υπάρχει ισορροπία? Γιατί κάποιος θα μπορούσε να πει, α, είναι πολλές οι γυναίκες, σιγά τώρα να μιλήσουμε για τη βία κατά των γυναικών. Προφανώς εκείνοι που έχουν πρόβλημα είναι τα αγόρια. Ότι μέσα από τον τρόπο που εκπαιδεύει τον μισό των 50 εκατοστών το ανθρωπάκι, μπορείς να δεις ότι μεγαλώνοντας, καμία ανασφάλεια δεν θα έχει, καμία αγωνία πώς θα σταθεί, πώς θα αντιμετωπίσει τον καλύτερό του. Γιατί και η ενδοοικογενειακή βία και όποια βία υπάρχει και κακή συμπεριφορά είναι αυτό που όλοι λέμε και που δυστυχώς δεν τα έχουμε καταφέρει, είναι θέμα παιδείας. Είναι δύσκολο να πεις φτάνει, πάρα πολύ δύσκολο, γιατί όταν αποφασίζεις να συμβιώσεις και να έχεις μια κοινή πορεία με έναν άνθρωπο, πώς να πεις ότι έκανα τόσο μεγάλο λάθος και δεν είναι θέμα εγωισμού, είναι θέμα δώσε μια ευκαιρία ακόμη. Και ξαφνικά είσαι με μαύρο μάτι. Δώσε μια ευκαιρία ακόμη και ξαφνικά είσαι με σπασμένο πλευρό. Δώσε μια ευκαιρία ακόμη και ξαφνικά βλέπεις να χτυπάει το παιδί σου και κυλιάς τέλος. Και φεύγεις. Έχεις αργήσει. Τα παιδιά θέλουν για να είναι καλά ευτυχισμένους γονείς. Όταν θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Βεβαίως είπε για την μισθολογική βία ο δάσκαλος. Στο τέλος μάλλον χρειαζόμασταν όλοι έναν μεταφραστή για να καταλάβουμε τι λέει, γιατί προσπαθούσα, αλλά κάτι μου ξέφυγε εκτός αν ξέρετε κι εσείς τα αρχαία. Εκείνο που θα πρέπει πρωτίστως να καταλάβουμε είναι ότι είναι δύο φύλλα. Άντρας, γυναίκα. Και το κάθε ένα έχει έρθει σε αυτόν τον κόσμο με πολύ συγκεκριμένο σκοπό. Μετά από αυτή την καταπίεση που δέχτηκε η γυναίκα προκειμένου να είναι σε όλα τέλεια, αλλά να μην υπάρχει για τον μπράβο, αντέδρασε. Καλώς. Γιατί έτσι έπρεπε να γίνει. Μέσα σε ένα σπίτι υπάρχει μια ισορροπία. Πρέπει να υπάρχει ισορροπία. Αντέδρασε, αλλά φτάσαμε στο άλλο άκρο. Να σέβεσαι την διαφορετικότητα, την όποια διαφορετικότητα του άλλου, θα μπορέσεις να πορευτείς τη ζωή σου. Ξεκινάμε τώρα για μια πορεία. Μπορεί το μεγαλύτερο λαχείο στη ζωή, όχι μπορεί, σίγουρα το μεγαλύτερο λαχείο στη ζωή είναι ο άνθρωπος που θα βρεις να πορευτείς μαζί του. Όμως το παρελθόν και των δυο
Θα πρέπει να είναι τόσο συνειδητοποιημένο ποιος είσαι, τι θέλεις, με ποιον τρόπο διεκδικείς το δίκαιο ή παλεύεις εναντίον του αδίκου, γιατί καμία χειρονομία, καμία σφαλιάρα, καμία μπουνιά δεν μπορεί να σε οδηγήσει σε πρόοδο. Και ειλικρινά, πιστέψτε με, στον παράδεισο ούτε μόνος θέλεις να πας. Και η βία, το μόνο που μπορεί ως σίγουρο αποτέλεσμα να επιφέρει, είναι πόνο στους γύρω σου και άκρατη μοναξιά σε αυτόν που την προκαλεί. Θυμηθείτε το. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με φίλησατε.